Σήμερα λοιπόν εγκαινιάζουμε μία παράλληλη δράση του Φεστιβάλ Κρήτης. Οι γυναίκες συναντούν το Φεστιβάλ Κρήτης. Δράσεις αφιερωμένες στη γυναίκα. Τη γυναίκα που με την πορεία της έχει επιδείξει σημαντικό ρόλο στις τέχνες και τον πολιτισμό από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Με αφορμή λοιπόν αυτήν την Πανσέλινο του Αυγούστου, στις 21 Αυγούστου, αύριο το βράδυ στις 9, σας καλούμε όλους να παρακολουθήσετε την πρώτη μας δράση με τη Μάρθα Φριτζίλα στον κήπο του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, που συνεχίζει τις δράσεις που έχουμε ξεκινήσει συνεργασία με το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου από την περασμένη Άνοιξη. Όπως γνωρίζετε, η ιστορία του νησιού είναι συνυφασμένη με τις τέχνες και τον πολιτισμό. Το Φεστιβάλ της Περιφέρειας Κρήτης αποτελεί ένα σημαντικό πολιτιστικό θεσμό, στον οποίο δίνουμε μεγάλη σημασία και φυσικά αυτό οφείλεται στην επιλογή του Περιφερειάρχη, του κυρίου Σταύρου Αρναϊτάκη, να ενισχύει τον πολιτισμό, θεωρώντας ότι ο πολιτισμός είναι ένας σημαντικός πυλώνας ανάπτυξης και της κοινωνίας και της πολιτικής ταυτότητας του νησιού μας. Είναι μια παλιά παράδοση της ελληνικής διανόησης να ανεβαίνουν στους αρχαιολογικούς χώρους οι ποιητές, οι διανοούμενοι, τη μέρα από εκείνη που σε ολόκληρο το χρόνο η Πανσέλινος φαντάζει, δεν είναι αλήθεια, δίνει όμως την ψευδαίσθηση ότι είναι πιο μεγάλη και πιο φωτεινή. Έτσι έχουμε το βιβλίο του Σεφέρη, το 6 νύχτες στην Ακρόπολη, έτσι έχουμε τα μικρά συμπόσια, ποιητικά συμπόσια στους Δελφούς. Σε αυτή την παράδοση στηρίχτηκε το Υπουργείο Πολιτισμού για να ανοίξει τους αρχαιολογικούς χώρους, κυρίως τους υπαίθριους, αλλά και τα μουσεία, το βράδυ εκείνο της Μεγάλης Πανσελίνου του Αυγούστου κάθε χρόνο, για να μπορέσει ο κόσμος πρώτον να μπει δωρεάν και δεύτερον να μπορέσει να χαρεί αυτό το χώρο που συνήθως δεν μπορεί μέσα στη νύχτα, παρά μόνο την ημέρα, στις ώρες που λειτουργεί, για να το δει διαφορετικά. Είναι μια μαγεία η νύχτα μες στα μουσεία. Θα θέλαμε την επόμενη χρονιά, εάν και εφόσον και φυσικά θα είναι έτσι, η συνεργασία μας με την Περιφέρεια Κρήτης, την πολιτισμού και ισότητας, που μας κάνει πάρα πολύ ότι είναι και πολιτισμού και ισότητας, γιατί ακριβώς και εμείς ως πολιτισμός αλλά και ως συνείδηση της γυναικείας μας ταυτότητας, μιας και το 95% νομίζω της 100 των αρχαιολόγων του μουσείου μας είμαστε γυναίκες. Θα θέλαμε λοιπόν του χρόνου να μπορέσουμε να κάνουμε μια εκδήλωση κατά την οποία ο κόσμος να γίνει τέτοια ώρα που να μπορεί να δει και τις αίθουσες του μουσείου μέσα στην νύχτα, ακούγοντας την θεσπέσια αυτή μουσική. Πέρσι ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος από την Λυρική μας ταξίδεψε. Φέτος η Μάρθα, είμαστε σίγουροι ότι θα μας ξεσηκώσει, ο καθένας με το δικό του τρόπο. Εκτός από τους από το κοινό που θα βρίσκεται μέσα στον κήπο, έχουμε προβλέψει την προβολή της συναυλίας σε οθόνες, ακριβώς έξω από το Αρχαιολογικό Μουσείο, και έχουμε έρθει σε συνεννόηση με την Τροχέα Ηρακλείου, τη Δημοτική Αστυνομία, τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας, να διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία στην οδό Ξανθουδίδου έξω από το μουσείο από τις 8 το βράδυ, πριν την έναρξη της εκδήλωσης, έως τις 12.